Βρίσκονται σε παραλία στο Μάτι και απολαμβάνουν τη θάλασσα και την πράσινη φύση. Ένα μήνα μετά, σοκάρουν τα πλάνα από την ίδια περιοχή που δείχνουν τις απόκριμνες ακτές στις οποίες εγκλωβίστηκαν οι πανικόβλητοι κάτοικοι και τελικά κάποιοι από αυτούς κάηκαν ζωντανοί. Η παράθεση του πριν και του μετά στο Μάτι κόβουν την ανάσα. Σε κάποια πλάνα νομίζει κανείς ότι χάθηκαν τα χρώματα από την οθόνη, κι όμως αυτή είναι η εικόνα χωρίς καμία επεξεργασία. Απλά τα πάντα είναι ή καρβουνιασμένα ή πλήρως καλυμμένα από ένα γκρίζο πέπλο στάχτης. Εκεί που κάποτε υπήρχαν σπίτια ανάμεσα στο πράσινο, τώρα μόνο από καΐδια. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τους μηχανικούς, ένα στα τρία σπίτια θα κριθεί ακατάλληλο, ενώ ήδη γίνεται λόγος για 1100 σπίτια που είναι πλήρως κατεστραμμένα στο Νέο Βουτζά και 900 στο Μάτι. I've worked in Syria before. Έχω εργαστεί και στη Συρία ως δημοσιογράφος. Ό,τι έχω δει εδώ είναι πιο φρικιαστικό. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Υπουργείου Υποδομών, συνολικά έχουν ελεγχθεί 749 ακίνητα κάθε είδους και έχουν κριθεί κατεδαφιστέα τα 222. Με κίτρινο χρώμα έχουν σημανθεί 248, που όμως έχουν εκτεταμένες ζημιές και αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα είναι μη κατοικήσιμα. Κατάλληλα έχουν κριθεί 279. Έχω δει πυρκαγιές, αλλά όχι τόσο κοντά σε χώρο διακοπών. Εκεί που οι άνθρωποι πηγαίνουν για ένα ποτό, τρώνε το δείπνο τους και απολαμβάνουν το καλοκαίρι. Στο άλλο πυρήνο μέτωπο στην Κινέτα, υπολογίζεται ότι ολοσχερώς έχουν καεί τουλάχιστον 140 σπίτια. Έντονα φορτισμένοι είναι οι πιλότοι των Καναντέρ, οι οποίοι εξηγούν στην κάμερα του Sky για ποιο λόγο τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έμειναν εκτός μάχης στην καταστροφική πυρκαγιά. Στη βάση του στην Ελευσίνα βρέθηκε σήμερα ο Σταύρος Ιωαννίδης. Μεγάλη στενοχώρια για όλα αυτά που γίνανε. Συλληπιτήρια και σε όλους με τα θύματα. Γιατί και νιώθουμε κι εμείς ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε το βασικό πράγμα. Και στενοχωριόμαστε πολύ. Ο αντισμήναρχος Φώτης Γαβρίλης θυμάται με θλίψη τα γεγονότα της περασμένης Δευτέρας, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δεν επέτρεψαν στους υπτάμενους να δώσουν τη μάχη με τη φωτιά. Το αεροδρόμιο σε κάποια φάση βγήκε εκτός λόγω άνεμου. Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες και μεγάλο βαθμό δυσκολία, τους μεγαλύτερους βαθμούς δυσκολίας που έχουν επιχειρήσει πυρόσβεση. Τα πληρώματα είχαν μόλις επιστρέψει από την πυρκαγιά στη Σκόπελο και βρίσκονταν σε διαρκή ετοιμότητα για να επιχειρήσουν στη Ραφίνα. Όμως οι άνεμοι που έπνεαν στην Αττική και συχνά ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, τους έκοψαν τα φτερά. Ήταν δύσκολο για τα αεροπλάνα να επιχειρήσουν. Και για μας ήταν δύσκολο να βλέπουμε τα αποτελέσματα της φωτιάς και να μην είμαστε εκεί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι χειριστές για ένα ακόμη καλοκαίρι δίνουν μάχη με τις φλόγες με αεροσκάφη που έχουν συμπληρώσει έως και 44 χρόνια δράσης. Αυτό είναι το πιλωτήριο ενός Καναντέρ CL215, ένα αεροσκάφος που εντάχθηκε στον στόλο της πολεμικής αεροπορίας πριν από 44 χρόνια. Από εδώ τα πληρώματα με αυτοθυσία και αίσθηση καθήκοντος δίνουν μάχη με τις φωτιές κάθε καλοκαίρι. Η ετοιμότητα των αεροσκαφών ξεκινάει από το πρώτο φως περίπου 4.30 με 5 ώρα το πρωί και συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο φως, μέχρι την τελευταία προσγείωση. Όλοι οι μηχανικοί ήταν έτοιμοι. Στη βάση της Ελευσίνας κάθε μέρα είναι μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ, πλήρωμα και αεροσκάφος προετοιμάζονται για την επόμενη αποστολή. Αυτή τη φορά στα Γεράνια Όρη, με σκοπό να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Να πάμε τώρα στο Μιχάλη Τεζάρη. Μιχάλη, έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά.